Να σου πω, μια χαρά δεν τα είχαμε περάσει την άλλη φορά. Πολύ ωραία. Εγώ το είχα ανοίξει το κουτί της Big Win. Ωραία, να δεν τηρήσω την παράδοση. Όχι, 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 όχι. Σειρά σου, φίλε, για να δούμε πώς θα τα περάσουμε σήμερα. Είναι τώρα. Ναι. Ωραία. Τα drums, παρακαλώ. Έλα, κάτσε να σε βοηθήσω, θα τελειώσει η εκπομπή. Τι λες, τι θες, τι για πες, έχεις προτίμηση. Μπάλα να είναι και ό,τι να είναι. Μπάλα να είναι και ό,τι να είναι. Μάλιστα. Ωραία. Για πες, πού το έχεις δει αυτό το μάτς. Σου πω μια ιστορία τώρα αυτό το μάτς. Έχεις ακούσει που λένε ότι βλέπουν όνειρα και μετά τους βγαίνουν στην πραγματικότητα. Ναι. Ωραία. Βασίλης φίλος μου, τότε και τώρα δηλαδή, τότε τρελός και παλαβός για τη Σοφία. Έρχεται σπίτι από εκείνες την ημέρα του τελικού. Από εκείνες τις υπέροχες εποχές που κάποιος χτύπαγε το κουδούνι 12 η ώρα, σηκωνόσουν και έβριζες και λες ποιος διάλογος είναι πρωί-πρωί, γιατί ακόμα κοιμόσουν 12 η ώρα. Ανοίγω, μπαίνει μέσα Βασίλης αναστατωμένος. Μου λέει, έχουμε πρόβλημα. Τι απασχολό πρέπει. Μου λέει, άκου τι είδα στον ύπνο μου. Επιτέλους η Σοφία είπε το ναι. Ναι. Του ρίχνω τα κλασικά μπινελίκια. Όχι, 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 πρέπει να τα ακούσουμε, λέει, είναι σοβαρό. Και ενώ είναι όλα κομπλέ, διαπιστώνω. Τι διαπιστώνετε, Βασίλη? Ότι δεν έχω μαζί μου προφυλακτικά. Είμαι έτοιμος να τον μπλακώσω. Μου λέει, αυτό σημαίνει ότι κάτι κακό θα συμβεί στη Μίλαν. Το βράδυ, στον τελικό. Θα το έχουμε στα χέρια μας και θα μείνουμε με άδεια χέρια. Τον έδιωξα από σπίτι κανονικά με τις κλωτσιές. Και το βράδυ έλεγα, ρε το Βασίλη. Τι όνειρο είδε. Ρε το Βασίλη, τι όνειρο είδε. Επίσης, ένα παιχνίδι από αυτά που θυμάμαι και λέω, πώς να το πω σωστά, τι μπορεί να φτιάξει το σενάριο σε έναν τελικό Champions League. Γιατί νομίζω ότι στα υπόλοιπα παιχνίδια, αναφέρομαι πάντα στο συλλογικό ποδόσφαιρο, δεν είναι πολύ εύκολο να ζήσεις κάτι με το οποίο θα εκπλαγείς. Ή δεν έχει και τόση σημασία όταν συμβαίνει σε προηγούμενα στάδια. Αλλά στον τελικό του Champions League είναι από τα θαύματα αυτό το μάτς. Γενικώς εγώ λέω ότι είναι από τα θαύματα να μην το πάρει εκείνη η Μίλαν. Ναι. Δηλαδή βλέπεις από τη μία τον Τζίμι τον Τραωρέ, γιατί είναι ο Τζίμις ο Τραωρέ. Ναι. Δεν πάει σκέτο. Και από την άλλη βλέπεις Πίρλο, Ζέντροφ, Μαλδίνι, Νέστα, Κακά, Σεφτσέγκο. Λες, δεν γίνεται τώρα. Ποιος Μίτσερ, παιδιά, τώρα. Ποιος Τζίμι Τραωρέ, ποιος... Ναι. Δεν μπορεί να συμβεί. Ναι, να συμβεί. Γιατί ο Γέρζι, ο Ντούντεκ, ναι, που αν δεν είχε συμβεί όλο αυτό που συνέβη σε αυτόν τον τελικό, νομίζω ότι δεν θα τον καλούσαν ούτε στις εθνικές επαιτίους στην Λίβερπουλ. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί σε τελικό τέτοιο επίπεδο να έχουν φύγει φίλοι κάποιας ομάδας από το ημίχρονο. Από το ημίχρονο δεν... όχι, γιατί και στον τελικό στο United Bayern υπήρχαν πολλοί οπαδοί της United που δεν έζησαν την... Ναι, αλλά εκεί είναι ένα παιδί που φεύγω στο 90. Ναι. Να γλιτώσω την κίνηση. Καλώς έφυγες. Να μπω στο μετρό. Ναι. Μάλλον όχι, σε καταλαβαίνουμε. Ενώ φεύγω στο ημίχρονο είναι δεν αντέχω να το βλέπω. Ναι. Δηλαδή, πες τώρα ότι σου είχε συμβεί αυτό, ότι είχες φύγει στο ημίχρονο, ήσουν το παδός της Liverpool, είχε στάσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη από το Liverpool και στο ημίχρονο έλεγες δεν αντέχω να το βλέπω, φεύγω. Βέβαια, θα έχεις καταναλώσει και την πυρίτσα σου. Φεύγω. Και μετά συμβαίνει όλο αυτό. Ναι, αλλάζει η ζωή σου μετά. Δηλαδή, αν σου έχει συμβεί αυτό. Να, τώρα έχουν περάσει πόσα, 16 χρόνια. Δεν θα το είχα ξεπεράσει. Ποια είναι η στιγμή από εκείνο το μάτς που τη φέρνεις, επειδή μου συνέχεια μπροστά σου, δεν την ξεχνάς με τίποτα? Η στιγμή είναι που εγώ ως θεατής αρχίζω να γελάω. Ναι. Και είναι η στιγμή του γκολ του Τζέραρντ. Ναι. Γιατί εκεί που τον βλέπω γενικώς αυτό το παιχνίδι, εγώ όταν κουβεντιάζω για τους μεγάλους Άγγλους ποδοσφαιριστές της νεότερης γενιάς και κάποιος αναφέρει το όνομά του, αυτό το παιχνίδι θυμάμαι από τον Τζέραρντ. Δεν θυμάμαι το γλίστρισε με την Τζέλσι και τα αρέστα. Ναι. Γιατί εγώ τον θυμάμαι καλά τον Τζέραρντ. Σωστά. Και λέω ότι αυτό το παιχνίδι... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει αυτό το μάτς για να τον θυμάσαι καλά. Γιατί αν δεν είχε υπάρξει αυτό το μάτς, δεν ξέρω αν θα είχε γίνει τόσο θρύλος, αλλά πάμε παρακάτω. Αν δεν είχε υπάρξει αυτό το μάτς, μπορεί να είχε γίνει αλκοολικός. Ναι. Λέω εγώ. Πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι τη στιγμή που τον βλέπω να βάζει τον γκολ και να σε συνέχεια των όσων έχω δει από εκείνον και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημίχρονου, αρχίζω και λέω ρε, λες. Δηλαδή μπορεί. Βέβαια εντάξει.
χρειάστηκε να δω και το 3-2 για να πω ότι α, ναι, τώρα γίνεται. Αλλά η πρώτη στιγμή που μου έρχεται από εκείνο το παιχνίδι είναι αυτή. Δεν μου έρχεται ούτε ο Ντούντεκ που κάνει τον Γκρόμπελαρ και κουνιέται στο Σεφτσένκο. Μου έρχεται όμως και η απόκρουση του. Η διπλή απόκρουση του Ντούντεκ στο Σεφτσένκο. Εγώ με αυτήν σοκάρομαι. Ακόμα και τώρα. Δηλαδή, νομίζω και ο Ντούντεκ σοκάρεται ακόμα και τώρα. Την έχω δει χίλιες φορές στο YouTube. Χίλιες φορές. Έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί. Έχει γίνει το 3-0-3-3. Έχουμε πάει στην παράταση. Έχει χάσει ένα σκασμό γκολ η Μίλαν. Έχει κάνει φοβερές επεμβάσεις στο Ντούντεκ και έρχεται το 120. Και βλέπεις και ξαναβλέπεις πόσο Σεφτσένκο δύο φορές μέσα σε δύο δευτερόλεπτα δεν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ειδικά τη δεύτερη που ο Ντούντεκ ακόμα δεν έχει καταλάβει πώς έχει κάνει επέμβαση. Ναι, ναι. Με τα μούτρα, λίγο με τους ώμους. Τα ρεφλέξ του. Τα όριστα και αφηρημένα. Δεν μπορείς να πεις. Και λες. Δεν γίνεται να μην έχει μπει αυτό το γκολ. Όλο αυτό που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, που έχει πολύ τακτική μέσα και είναι και πολύ. Είναι αριστοτεχνικό το στήσιμο της Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είναι στο πρώτο ημίχρονο το στήσιμο της Μίλαν. Λέω ότι ήρθε και πάτησε πάνω στην αλλαγή της ψυχολογίας των ποδοσφαιριστών. Και επειδή εκεί ο θρύλος λέει ότι στην ανάπαυλα του ημίχρονου ο Τζέραρντ ανοίγει την πόρτα και λέει στους άλλους, ακούστε, γιατί ήταν ακόμα. Όπως είπες, κάποιοι έφυγαν στο ημίχρονο, αλλά και κάποιοι είχαν μείνει και τραγουδούσαν το You Never Go Alone. Και τους λέει: ακούτε, αυτοί ήρθαν εδώ, παίξτε για μένα. Εγώ αυτό, σε αυτό το σύλλογο γεννήθηκα, μεγάλωσα. Μην με καταστρέψετε, εγώ είμαι ο αρχηγός. Μπλα μπλα μπλα. Ο Σισε λέει ότι τα είπε αυτά. Ναι. Ο Γκάραγκερ λέει ότι δεν τα είπε αυτά. Ναι. Εσύ στην συμπεριφορά της Λίβερπουλ τι βλέπεις, ότι τα είπε ή δεν τα είπε. Ο Γκάραγκερ έκανε ντουζ. Λοιπόν. Άκου να δεις. Ζηλεύει, λέω εγώ. Ναι, ναι, ο Τζέραρντ ήταν λίγο σαν το ζαγοράκι. Δηλαδή αυτή η ομιλία πρέπει να είναι και λίγο, όχι πάμε να το γυρίσουμε. Είναι. Μην μας γράψει ιστορία, μην ξεφτυλιστούμε. Ναι, δηλαδή θα γελάνε μαζί μας για χρόνια πολλά. Θα τελειώσει αυτό το πράγμα 6-7-8-0, δεν θα έχουμε μούτρο να κυκλοφορούμε στο Λίβερπουλ. Μα γι' αυτό τώρα τους βλέπεις να μιλούν, οι πρωταγωνιστές της Μίλαν εκείνης της εποχής, και διακρίνεις την κατάθλιψή τους, τη θλίψη τους, άντε να μην είναι κατάθλιψη, που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δηλαδή πραγματικά εγώ απορώ πού βρήκαν τα κότσια. Και το γύρισαν όλο αυτό και κατέκτησαν το Champions League δύο χρόνια μετά. Αυτό τους περισσότερους από αυτούς τους γλίτωσε. Διαφορετικά θα περπατάγανε ακόμα στους δρόμους και θα τους δείχνανε και θα λέγανε «Α, αυτοί που χάσανε το τελικό του Champions League που κερδίζανε 3-0 στο επίπεδο και το χάσανε». Μίλα μου για τον ποδοσφαιριστή Σμίτσερ. Όταν βλέπω τα highlights αυτού του τελικού, πάντα έχει στα αυτιά μου η φωνή του Γιώργου Καραγκούνη. Με τον οποίο κάθε φορά που συζητάμε, τυχαίνει να συζητήσουμε για την κατάκτηση του Euro 2004, εκεί που λέει τη Γαλλία που είχε αυτόν, τον Ζιντάν, αυτό, όταν φτάνουμε στην Τσεχία, μου λέει: «Δηλαδή, ο Σμίτσερ δεν πήρε το Champions League την επόμενη χρονιά. Και όχι μόνο το πήρε, αλλά έβαλε και γκολ για να το πάρει». Το soundtrack αυτού του τελικού είναι το You Never Go Alone στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Όλο αυτό που προκαλεί την αντίδραση του Τζέραρντ, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε τον Σισε ή τον Γκάραγκερ. Και θυμάμαι δύο χρόνια μετά που έχω πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο και ξεκινούν, που είναι το remake του τελικού εκείνου, και ξεκινούν οι οπαδοί της Λίβερπουλ να τραγουδούν μια ώρα πριν από το παιχνίδι. Και αυτό που σκεφτόμουν, που ανατριχιάζω και τώρα που το λέω, γιατί δεν είναι πολύ συχνά να γυρίζεις και να βλέπεις χιλιάδες φάτσες να ζουν το σύνθημα που τραγουδούν. Και λέω, ναι ρε φίλε, κάτι τέτοια κάνανε και στην Κωνσταντινούπολη και έτσι το πήραν το Champions League.